Έγινες ευρέως γνωστός από το καφέ της χαράς. Αλήθεια, πώς επιλέχθηκες να συμμετάσχεις σε αυτή τη σειρά? Τελείως τυχαία. Είχα πάει σε ένα θέατρο με τον πατέρα μου που έπαιζε μια κοινή μας φίλη. Ήταν ο Χάρης Οράμος θεατής, ο οποίος γνώριζε τον πατέρα μου, δεν ξέρω και από πού. Είπε, με γνώρισε, με σύστησε, έκανε ένα casting και με επέλεξε η μικρούλα που έκανε την πρωταγωνίστριά μου. Οι γονείς πώς αντιμετώπισαν την απόφασή σου τότε να πάρεις μέρος στο καφέ της χαράς? Με επιφύλαξε καλά. Δηλαδή, εντάξει, είχαν τις φοβίες, τις ανησυχίες τους, λογικό είναι. Αλλά, ναι, δεν θα μου στερούσαν την ευκαιρία. Ποια είναι τα κοινά στοιχεία που είχες με τον Μανολάκη? Κανένα. Κανένα, έτσι. Το ακριβώς αντίθετο, εμένα με τη νύχτα. Ένα καλό παιδάκι που διάβαζε ο Μανολάκης, ένα κολόπεδο που δεν διάβαζε ποτέ, καμία επαφή. Υπάρχει κάποια σκηνή από το καφέ της χαράς που να τη θυμάσαι για οποιοδήποτε λόγο πιο έντονα στο μυαλό σου, είτε για το βαθμό δυσκολίας που είχε, είτε για οτιδήποτε άλλο? Ναι. Ήταν μια σκηνή, όχι επειδή ήταν δύσκολη ως σκηνή, επειδή εγώ δεν ήμουνα. Είχα, ας πούμε, χτυπήσει το πόδι μου, είχα πάθει λάθος στον προσαγωγό, στην κυρία Λέξη. Και τέλος πάντων ήταν μια σκηνή που έπρεπε να τρέχω. Και αναγκαστικά έτρεχα γιατί δεν γινόταν. Παίζονταν το επεισόδιο, μπορούσα να του κρατήσω πίσω. Μάλιστα. Ύστερα από το καφέ της χαράς δεν σε ξαναείδαμε σε κάποια τηλεοπτική σειρά. Αυτό ήταν από προσωπική σου επιλογή ή επειδή δεν ήρθαν οι προτάσεις? Αυτό ήταν κυριολεκτικά από προσωπική μου επιλογή. Δεν ήθελες να ασχοληθείς άλλο σαν ηθοποιός? Ναι, ναι. Είχα κάποιες προτάσεις, δεν ήθελα όμως, αλλά εκτός, έκανα και άλλα πράγματα εκτός από το καφέ της χαράς που δεν ήταν τηλεόραση. Μάλιστα. Από ό,τι μαθαίνω είσαι και επικεφαλής στους Low Battery τώρα, σε ένα συγκρότημα μουσικό. Ναι. Μίλησε μας λίγο για το συγκρότημα και για τα υπόλοιπα μέλη του και να μας πεις πώς εμπνευστήκατε το όνομά σας. Ωραία. Το συγκρότημα φτιάχθηκε με κάτι φιλαράκια. Ωραία. Θέλαμε να κάνουμε ένα συγκρότημα, μας άρεσε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής τότε. Φτιάξαμε το συγκρότημα, γράψαμε δικιά μας μουσική. Κάναμε πολλά live. Το όνομα του συγκροτήματος βγήκε στην τύχη, δηλαδή μετά από μία πρόβα ήμασταν σε ένα μαγαζάκι και τρώγαμε. Και λέγαμε πώς να το ονομάσουμε, πώς. Και ξαφνικά το κινητό μου δεν είχε μπαταρία. Και επειδή το είχα στα αγγλικά, έγραψε low battery, ξέρεις. Ναι. Οπότε το κοιτάμε τρία άτομα, σκεφτόμαστε. Η δευτερότητα δεν μιλάει κανένας. Και μετά λέμε, ωραία φίλε, low battery. Και τελείωσε έτσι. Τι ξεχωριστό θεωρείς ότι έχουν low battery που δεν έχουν τα άλλα συγκροτήματα που θα σας κάνει να πρωταγωνιστήσετε στα επόμενα χρόνια? Τι ξεχωριστό? Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι ξεχωριστό. Ίσως το διασκεδάζουμε διαφορετικά, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην έχουμε και τίποτα ξεχωριστό. Μάλιστα. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και μειονέκτημα που έχεις σαν τραγουδιστής και ηθοποιός? Και σαν ηθοποιός. Μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και στα δύο είναι ότι έχω αντοχή. Και το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι ότι... Βασικά δεν ξέρω ακριβώς αν ήταν μειονέκτημα. Θέλω να τα είχα όλα στην εντέλεια. Δηλαδή, άμα δεν ακούγανε κάτι καλό, φώναζα. Τσαντιζόμουν. Και στο καφέ της χαράς, το μειονέκτημα που είχα, πάλι το ίδιο, ότι θύμωνα. Αν και αντέχω, βρε παιδί μου. Δηλαδή, έχω υπομονή. Άμα θυμώσω, ξέρεις, παραλογίζομαι πολλές φορές και το κάνω το τόσο τεράστιο. Κατάλαβες. Ναι. Σκέφτηκες ποτέ να πας σε κάποιο reality που είναι και της μόδας τώρα για να αναδειχθείς πιο εύκολα ως τραγουδιστής? Όχι. Δεν είμαι φαν των reality και γενικά όλη αυτή η ιδεολογία. Π.χ. ποιο reality να σου πάρω τώρα? Το X Factor. Το X Factor. Πάει τώρα ένας άνθρωπος. Το X Factor είναι μουσική. Ακούς τη φωνή του άλλου. Τη χρειά της φωνής του. Αυτό είναι. Πάει ο άλλος άνθρωπος τώρα να τραγουδήσει που έχει τη φωνάρα. Και αρχίζει και του λέει ο καθένας, μα πρόσεχε λίγο τον ντύσιμό σου, πρόσεχε λίγο το ένα σου, να έχεις λίγο περιτά κιλάκια. Λες και πήγε σε επίδειξη μόδας. Αυτό σε ενοχλεί δηλαδή στα reality? Αυτό με ενοχλεί, ναι. Πώς αισθάνεσαι με τη δημοσιότητα που συνεχίζεις να έχεις μέχρι σήμερα? Ναι, πώς αισθάνομαι. Γενικά, εμένα από παλιά δεν μ' άρεσε. Δεν είναι ο χαρακτήρας μου, δεν ξέρω, δεν το έχω. Με εκνευρίζει. Δεν σ' αρέσει που σ' αναγνωρίζουν, ας πούμε, στον δρόμο? Όχι, καθόλου όμως. Καθόλου. Όχι, ε. Καθόλου. Μάλιστα. Δηλαδή δεν θέλω, ξέρεις κάτι. Θα γνωρίσω εγώ έναν άνθρωπο, ωραία. Θα με γνωρίσει και αυτός. Αυτός θα με καταλάβει, σου λέω τώρα. Ό,τι έπαιζε εκεί πέρα.
αμέσως του είχε δημιουργηθεί ήδη μια ιδέα για το ποιος είμαι και το τι είμαι. Και ίσως με προσεγγίσει για να μάθει αυτό που θέλει να μάθει, δηλαδή αυτό που ήμουνα, να προσπάθει να με γνωρίσει ως αυτό που ήμουνα και όχι ως αυτό που είμαι τώρα. Mm-hmm. Αυτό με ενοχλεί, κατάλαβες. Μπορείς να μας περιγράψεις τον εαυτό σου με τρία επίθετα? Με τρία επίθετα. Εκνευριστικό. Με χιούμορ. Αστείο. Αστείο, ναι. Και πάση δημιουργικό. Ποια είναι η σχέση με το ίντερνετ? Καμία. Χρόνια διαζύγιο. Δεν ασχολείσαι? Όχι. Γιατί έχω δει ότι έχεις και MySpace, δηλαδή το συγκρότημα. Ναι, έχει το συγκρότημα MySpace, αλλά δεν το έχω φτιάξει εγώ, δεν ασχοληθεί εγώ καθόλου με αυτό. Μάλιστα. Εσύ φέτος στην τηλεόραση τι παρακολουθείς? Εγώ φέτος στην τηλεόραση δεν παρακολουθώ. Δεν βλέπεις τίποτα? Όχι. Λόγω χρόνου? Όχι, όχι, λόγω επιλογής. Προτιμώ να κάνω καλύτερα πράγματα από το να βλέπω σειρές στην τηλεόραση. Okay. Τελευταία ερώτηση. Ναι. Ποια είναι η συμβουλή που έχεις να δώσεις στα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν γενικά είτε με τη μουσική είτε με την ηθοποία? Να παλέψουν να ακολουθήσουν τον ήρωά τους, το συζητάμε, με νύχια και με δόντια. Να την πιάσουν τη ζωή και να την βάλουν κάτω, γιατί είναι μικρή. Αυτό.